Πάμε και τώρα στον καλεσμένο που έχουμε τώρα. Είναι ένας άνθρωπος που η παρουσία του σήμερα στην εκπομπή έχει να κάνει και με το μάτι της Κυριακής, όχι τόσο με το αγωνιστικό κομμάτι, αλλά με κάτι άλλο το οποίο σίγουρα θα τραβήξει το βλέμμα όλων μας την Κυριακή στο Κλεάνθης Βικελίδης. Όπως είναι γνωστό, υπάρχει μια υποδημιουργία δομή με την ονομασία στο όνομα του Άλκη, σε μνήμη του Άλκη Καμπανού, μέλος οποίας είναι και ο Λευτέρης ο Παπάς, στα χέρια του οποίου και των υπόλοιπων παιδιών που είναι σε αυτή την υποδημιουργία δομή είναι το πολύ όμορφο πανό του Τίτορμου με τον Άλκη, το οποίο θα κρεμαστεί για πρώτη φορά την Κυριακή στο Κλεάνθης Βικελίδης και θα είναι σταθερά εκεί. Λευτέρη, καλησπέρα από το Λίμπερο. Καλησπέρα. 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 Αρχικά, πριν πάμε στο πανό, να μας μιλήσεις λίγο για αυτή την πρωτοβουλία που πήρατε, για αυτή την πολύ όμορφη πρωτοβουλία και για αυτή την υποδημιουργία δομή, όπως την λέμε ακόμα, εις όνομα του Άλκη. Ωραία. Οι σκέψεις και κυρίως τα συναισθήματα που είχαμε από τη δολοφονία του Άλκη και μετά είχαν μία επικεφαλίδα. Η επικεφαλίδα ήταν σπόροι που πρέπει να φυτρώσουν σε χωράφι που έχει ποτιστεί με αίμα. Αυτή η σπόρη, ο πρώτος σπόρος, είναι η δομή που αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε. Αν θέλεις να σου πω τους τρεις άξονες δράσης. Βεβαίως, βεβαίως. Που έχει η δομή. Λοιπόν, η δομή στο όνομα του Άλκη έχει τρεις άξονες δράσης. Ο πρώτος άξονας είναι να μην ξεχαστεί ποτέ ο Άλκης, το παιδί μας, ο αδερφός μας. Ο δεύτερος άξονας δράσης έχει να κάνει με προσφορά βοήθειας και στήριξης στα θύματα οπαδικής βίας. Mm-hmm. Και επίσης εδώ θα συστήσουμε και ένα παρατηρητήριο για περιστατικά βίας χαμηλής έντασης. Και ο τρίτος άξονας έχει να κάνει με ενέργειες και δράσεις για προώθηση υγιούς φύλαθλου πνεύματος, ναι, για την αλλαγή της οπαδικής κουλτούρας, και αυτό θα γίνει και με δράσεις μέσω επικοινωνίας οπαδών διαφορετικών ομάδων. Το πιο όμορφο σε αυτό είναι αυτό που λες, ότι είναι κάτι το οποίο δεν έχει χρώματα. Είναι κάτι που έρχεται για να ενώσει τους οπαδούς όλων των ομάδων. Η δομή είναι είναι κάτι πολύ διαφορετικό και καινούριο και όμορφα καινούριο, θα πω εγώ, για την κοινωνία μας. Ωραία, χαίρομαι που το λες. Να διευκρινίσω, η δομή είναι ανοιχτή προς όλους. Ναι. Και κυρίως αυτούς που αγαπούν τον αθλητισμό, αυτούς που αγαπούν τις ομάδες τους και θέλουν να σταματήσει η οπαδική βία. Έτσι. Ήδη από τις προεγγραφές έχουμε εγγραφή φύλαθλοι πολλών ομάδων, και του ΠΑΟ και Ολυμπιακό, και άνθρωποι που δεν ασχολούνται με ομάδες. Έχουν εγγραφή φύλαθλοι από την Ευρώπη, από τη Νέα Υόρκη, από την Κρήτη, από παντού. Εδώ οπότε επειδή, ήθελα να πω επειδή, και το εξής. Επειδή το αναφέρεις, πες αυτό, όχι, θα πούμε μετά, πες αυτό το οποίο, για να μην σε διακόπτω, το οποίο θες, για να πεις και στον κόσμο που θέλει να ασχοληθεί περισσότερο, να μάθει παραπάνω πώς μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας. Ωραία. Πού βασίζεται η δομή? Ναι. Η δομή, οι δράσεις των τριών αξώνων που ανέφερα πριν, mm-hmm, θα πραγματοποιηθούν μόνο με την εθελοντική προσφορά, mm-hmm, των μελών και εθελοντών της δομής. Ναι. Και θα πω εδώ ένα παράδειγμα. Πέμπτη βράδυ βγάλαμε το πρώτο δελτίο τύπου, που ήταν και το πρώτο ανοιχτό κάλεσμα. Ναι. Αν δεν είχαμε καμία εγγραφή, αυτή τη στιγμή δεν θα υπήρχε κάτι για να συζητήσουμε. Είχαμε πολλές εγγραφές. Και ευτυχώς στο πρώτο κύμα εγγραφών που είχαμε πολλούς προγραμματιστές. Άρα μπορώ να αναφέρω εδώ ότι ο πρώτος και άμεσος στόχος της δομής είναι να στήσει την ιστοσελίδα της, όπου εκεί θα έχει τις πολλές ιδέες που έχουμε. Mm-hmm. Εκεί πλέον θα επικοινωνούν και τα μέλη με τη δομή και θα είναι και ανοιχτή στο κάποιος να μάθει ποια είναι η δομή στο όνομα του Άλκη, θα μπαίνει στο site. Επειδή λοιπόν είχαμε πολλούς εθελοντές προγραμματιστές, ως το τέλος του μηνός, Μαρτίου, θα έχει στηθεί η ιστοσελίδα της δομής. Τώρα αυτή τη στιγμή ψάχνουμε λογιστές με λογιστικό γραφείο και λίγους δικηγόρους που, ναι, έχουν ελεύθερο χρόνο για να προχωρήσουμε και στην δημιουργία της μορφής της δομής. Όσοι θέλουν να έρθουν σε επαφή μαζί σας, πώς το κάνουν, Λευτέρη? Αν υπάρχει κάποιο τηλέφωνο, ωραία, ή κάποια διεύθυνση. Επειδή τώρα το δημιουργούμε, δεν υπάρχει κάποιο τηλέφωνο διαθέσιμο, mm-hmm, πέρα από τα προσωπικά μας, mm-hmm, αλλά στο δελτίο τύπου που έχει βγει υπάρχει ένα link, mm-hmm, όπου πατώντας το εκεί μπαίνουν κατευθείαν στη φόρμα εγγραφής. Δεν γράφονται αυτομάτως βέβαια, θα διαβάσουν εκεί και κάποιες ιδέες, mm-hmm, που έχουμε.
Και από εκεί και πέρα υπάρχουν τέσσερα επίπεδα που μπορεί κάποιος να εγγραφεί στη δομή. Το πρώτο είναι απλό μέλος. Ναι. Το δεύτερο είναι εθελοντής γενικός. Το τρίτο επίπεδο είναι εθελοντής ειδικός. Και το τέταρτο εθελοντής leader, που αναφέρουμε περί τίνος πρόκειται. Και να κλείσουμε την κουβέντα μας, γιατί έχεις και δουλειά, για να μην σε κρατάμε κιόλας παραπάνω. Με το πανό το οποίο θα δούμε την Κυριακή, το είδε όλη η Ελλάδα βέβαια και το θαύμασε όλη η Ελλάδα, και είναι άξιο χαρακτηρίων πραγματικά και ο Πανετολικός και οι άνθρωποι που το εμπνεύστηκαν. Θα σου πω με το πανό, αλλά μετά θα ήθελα να κλείσω με ένα στίχο. Ναι. Λοιπόν, το πανό είναι η πρώτη δημόσια ενέργεια που κάνει η δομή, και είναι στον πρώτο άξονα, στο να μην ξεχαστεί ο Άλκης. Ναι. Συγκλονιστήκαμε όλοι όταν το είδαμε στο Αγρίνιο, και η ιδέα έπεσε από ιδρυτικό μέλος της δομής. Το πανό αγοράστηκε στο πληστηριασμό από ένα φίλο της δομής και είναι στα χέρια μας, και θα το σηκώσουμε λίγο πριν αρχίσει το παιχνίδι στο Βικελίδης. Και το παραχώρησε αυτό το άτομο, τον οποίο το ξέρεις και εσύ φυσικά, τον ξέρω και εγώ, αλλά θέλει και αυτός να κρατήσει την ανωνυμία του, και είναι προς τιμήν του πραγματικά, διότι διέθεσε και ένα μεγάλο ποσό για να το κάνει, μόνο και μόνο για αυτό που λες και εσύ, για να είναι εκεί στο Βικελίδη στο πανό και να μην ξεχαστεί ποτέ ο Άλκης από κανέναν. Και είναι όντως μια πολύ όμορφη ενέργεια, και θα περιμένουμε με χαρά, Λευτέρη, να το δούμε την ερχόμενη Κυριακή, και μακάρι αυτό το οποίο ξεκινάτε να μεγαλώσει γρήγορα, να γιγαντωθεί και να αγκαλιαστεί τους οπαδούς όλων των ομάδων. Μηδενός εξαιρουμένου. Ήδη κάνουμε σε πολλά επίπεδα δράσεις, και γι' αυτό θα ήθελα να κλείσω με ένα στίχο. Λοιπόν, θα ήθελα να πω το εξής, ότι όταν χάθηκε από τη ζωή αυτή ένα παιδί, στη θέση του έγινε το χαμόγελο του παιδιού. Ναι. Όταν ένα άλλο παιδί χάθηκε από αυτή τη ζωή, έφυγε μάλλον, στη θέση του έγινε το Ινστιτούτο Δικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τον Άλκη μας τον πήρανε. Στη θέση του θα κάνουμε τη δομή στο όνομα του Άλκη. Όταν ζητήσαμε λοιπόν από έναν πολύ μεγάλο Έλληνα καλλιτέχνη από την Αθήνα, ναι, που δεν το γνωρίζουμε, ήταν η πρώτη επαφή μαζί μας, να κάνει ένα τραγούδι για τον Άλκη, μέσα σε 24 ώρες έκανε ένα πολύ βαθύ και βαρύ τραγούδι, όπου θα ήθελα να διαβάσω ένα στίχο μόνο και με αυτό να κλείσω. Ο Άλκης είμαι και μπορώ μέσα από σένα πια να ζω. Ναι. Αρκεί να ξέρεις, να μιλάς, να σου μιλάω. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Λευτέρη, μας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.